θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο διάδρομο η Άλκησης Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου, στο τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, καταϊδρωμένος, στον έκτο η Μάρα Κωνσταντίνου, δίπλα της είναι η Ειρήνη Κωνσταντίνου και ακολουθεί στον όγδοο διάδρομο ο Σίμος Τσάκας και είναι η κωμωδία του Σίγμα Βουράτε Γειτόνι. Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι αφήνει ένα φίλο τη από το παρατήρι. Η κόμενα του τέτα του μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκο στην Αστάζη αφουρά την όλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να του δείτε. Κι ενώ πω του γειτόνου σα με του κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνη. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι χορογράφο. Φωνάζουμε ζωή και αν δεν σαν περνάω παθαίνουν συγκοπή. Hello! Εγώ είμαι η Νεστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, εγκούρεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξιδα, ρίξιδα! Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαρά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Νικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο Ρίκος και η Κικίτσα προσπαθούν μάταια να σηκώσουν την Πέπα από κάτω. Ένα, δύο, τρία! Ανοιχτό, ανοιχτό. Ένα που πήγε, α! Ο Ιβολίτσαν, την πατσιά του θησαυρού, αν θυμάστε τη. Ούτωπο, ούτωπο παιδιά, καρφωτάνε ούτωπο. Φέρ' μου το ματράκι, έτσι να του την κάτσω, αφού είναι που η Βρήνα μου πήρε. Η πατσιά του θησαυρού, η μίση μου. Αλλά μου δεν φεύγαξε, είσαι κουτσούζι ρε. Α, Παναγιά μου, και πιέντσου εκτροπός ποντίος. Και ποιος είναι να φορτώσει τα φτάρτα αύριο, μάνα μου! Ενώ ο Αρτεμάκης και ο Ιαννής δίπλα μαλώνουν και πάλι. Έφυγε πια πάνω στην κυρία Αναστάντα, ήρθα κάτω, ήρθα σαν τηλεφωνάτσια, της κολλούς σου και τούτης εσύ που να σκοτήσε χήμαρος, τούτης σε καταιγίδα, της σε ρήμου, άντε! Μα ποιος τα έλεγε τούτα? Ο Ιαννής. Δηλαδή έλεγε τα για τον εαυτό του. Άντε ρε! Βέβαια, και τον εθώρες με ίντα του παιδιά, έλεγα στον έτσι. Ενώ νομίζω ήταν ο Μάρλο Πράντο. Ποιο είναι το πρόβλημα σου εσένα, Μάιρα? Και αν θέλεις να μάθεις, είπα μου ότι του μοιάζω. Μα ποιού? Του Μάρλου Μπράντου. Τελικά η Πέπα μεταφέρεται στην κλινική με τη βοήθεια των παιδιών. Ρες μου, ψώνεις ο Τσάστον, ρε. Ελέμπασε, ρε, άντε, ρε. Τώρα είπετε να τσακωθείτε. Σιγά, ρε, σιγά, λαλώσα, ρε. Μέλα μου μακάσει ώρα, σιγά. Εσύ φταίεις για ούλα σιώπα. Θωρείτε τα πούτρα, πάλι παντρευτείτε κάποια φορά, ρε, πάλι παντρευτείτε. Άντε, προχώρα. Εκεί ο Ιαννής ακόμη διερωτάται. Μοιάζεις του Μάρλου Μπράντου. Μοιάζεις του άλλου μπάτσου. Πώς μου το είπε. Μοιάζεις μάλλον μπάτσου. Μοιάζεις άλλου μπάτσου. Εν τω πω θέλει να πει, ξέρω. Θέλει να πει, όχι, αν ελάλε μάλλον, μοιάζεις μάλλον μπάτσου, δηλαδή μάλλον, όπως λέμε, δηλαδή μάλλον γλυκείς, ξέρω, άλλου μπάτσου. Όχι, αν ελάλε, έπρεπε να πει μάλλον μπάτσος. Μοιάζεις μάλλον μπάτσος, έπρεπε να πει, άρα είναι τζίμ. Και ο Αρτεμάκης στο σπίτι προσπαθεί για ακόμη μια φορά. Γιατί μπορεί να χορεύεις ή να κάνεις φωτογραφίες και να χρειάζεσαι να βάζεις μουσική. Αλλά και εμείς χρειαζόμαστε λίγη ησυχία για να μπορούμε να διαβάζουμε και κομμένη μουσική την επόμενη φορά. Δεν θα βάζεις μουσική όποτε σου καπνίσει. Εγώ έντζε. Τι εσύ έντζε. Δεν θα σου δώσω όλο αρκασμό τι εγώ έντζε. Οκ. Χαίστηκα βασικά τι εσύ έντζε. Α. Πίσω στην κλινική, ο Ρίκος βλέπει για πρώτη φορά το μωρό. Εδώ εδώ ρε παιδιά μου. Εδώ θα με γιατρέ. Εδώ, παιδιά μου. Ο μάνα μου, πολλά όμορφο, γιατρέ μου, πολλά όμορφο. Σιγά
Από τα λίθια ρε, με πάει το δεν μπορεί να όμορφο για τρέ, ρε, δεν είναι μπορεί να όμορφο για τρέ. Φορώ το κύριε Μαπούλ. Εσύ να το δεις, ρε, που ήθελες να το ρίψουμε. Κύριε Πέπα, που θα με για όνομα του Θεού. Ναι, ναι, τώρα που το θωρείς, κατάλαβες. Έτσι συμβαίνει, κυρία Πέπα. Μόνο όταν το δουν συνειδητοποιούν ότι είναι μια ζωντανή ψυχούλα από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Το δαμέ, γιατρέ, και πέτου του. Λοιπόν, όλα είναι κανονικά. Πήρε τη σωστή του θέση. Αλλά, κυρία Πέπα μου, να μην βιαστούμε. Να περιμένουμε. Έτσι! 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 Είδα τη! Έτσι, ρε Πέπα! Γιάγε μου! Την πουλού του, ρε Πέπα! Η γιος, ρε Πέπα! Τικτριτή, τικτριτή! Κοίταμε και το πουλί! Τικτριτή, τικτριτή! Κοίτα! Και το πουλί! Τικτριτή, τικτριτή! Χαχαχα! Το σερούδι του γιώνουν το πράγμα όλο, κύριε Μαπούρη. Ποιο σερούδι του γιώνουν, γιατί το πράγμα που σου λάλλον, τον να με. Το σερούδι του γιώνουν τον μπροστά στα πούθια. Μα τούτο το πράγμα, σιώ. Άντε να δω τώρα, είναι ξέρει ο γιατρός και ξέρει τούτος. Πέτρε μου, σωρή να πω, γιώ το ξανά, γιώ, σιώ. Λάμνα ρώτα, ρε. Άκουν τα λες συμπεριφέρεται, σιώ. Πώς να σου συμπεριφέρουμε, ρε, που μια νύχτα συγκουνεύτηκε να με αφήσει στην κλινική. Αφού σου είπε ο γιατρός σε καλάσιο, γιατί να μείνεις μέσα στην κλινική. Ένιωθα ασφάλεια, τζαμιγέ μου. Και ο γιατρός είπε μου, αν ήθελε να μείνεις κάποιο τρεις ημέρες, να με παρακολουθεί. Ναι, ρε Πέπα, εσύ να σε παρακολουθεί. Εσύ να μου παρακολουθεί ο γιατρός συνέχεια. Εδώ είσαι να έρθεις να σου πει πώς πάμε, να σου μαξίζει κάπου σου πάει στον νόμο, με φουάζε και ο πελός που θα μείνει να πιερώνει. Μα πόσα είσαι να πιερώσεις, ρε φίλε μου, μια νύχτα να με αφήνες. Ξέρεις πόσα είσαι να πιερώσω μια νύχτα, φίλε σου. Να πιερώσεις, ρε με κόφτη, να πιερώσεις. Εγώ βασανίζομαι. Και εσύ σκέφτεσαι αν θα πιερώσεις. Όχι, δεν θέλω να πω, ρε. Όχι, να μην πεις. Να μου θέλει. Θέλει να πει η μίση μου. Για τε πέρε, πέ. Τι θέλει. Μα ακού να σου πω, έτσι φταίω εγώ. Αν έβουνα με το μαδράκι και έκλαια και πέσα χαμέ. Τώρα, αν εγλίτωσες που έπεσα χαμέ, κρύψε να περάσεις γιατί έτσι ξύχασα να που είπε στη Στέλλα Γεωργιάδου, α. Αν δεν παράκυψε τα ίδια, μα παρεξήγηση. Δεν εννοούσε τούτον η κοπέλα. Δεν εννοούσε τούτον. Η κοπέλα κατάλαβε πολλά καλά. Λοιπόν, είδε πολλούς τύπους σαν εσένα, η κοπέλα. Εσένα, ρε, θα σου άρεσκε. Θα σου άρεσκε να βρει μόνο τραγουδάει η κόρη σου να έρθει ένας τύπος και να της πει πάμε να φάμε, να πιούμε και να κάνουμε τα ωραία μας, α. Ναι, ήθελα να τον εισπάξω, είδε. Ήθελα να τον εισπάξω. Γιατί είπες τότε της κοπέλας έτσι, ρε. Κοσιά μου κοπελάρα. Είσαι να γυρίσει να σε δει εσένα, ρε, και κανένας μας ρεζίλει. Ηρέμησε, ρε Πέπα, είμαι στο γιατρό, να σε ήρεμη λαλούμε. Θα είμαι ήρεμη, άμα είσαι και εσύ εντάξει. Όχι να με κάνεις ρεζίλει να μένα και την κεκίτσα. Άντε πάλι, άντε πάλι. Όχι να μου λάλεις, άντε πάλι, έτσι είναι και τρόχο να ρα εγώ. Λοιπόν, θα μείνω δύο-τρεις ημέρες στο κρεβάτι. Αλλά έχω σε δει. Όχι να μου αρκέψεις να πάει συνέχεια πάνω στην Αστάζια ή μίση μου να τη σάσεις τη βρύση ή που ποτζείς τα παιδιά ή μίση μου να κόψεις καμιά κουβέντα. Είναι κατάλαβα, ρε Πέπα, δηλαδή. Να με κλειδώσεις τα μέσα. Ναι, ρε, θα σε κλειδώσω. Δάμε δίπλα μου θα είσαι. Δάμε. Ένα λεπτόσιο. Καταλαβαίνω να ζηλεύκεις που είναι Αστάζη. Αλλά από τους μητσούς. Να μην πάρει από καμιά κουβέντα ο γέριμος. Ναι, ρε γέριμε. Να πας να δεις ένα κοντή μητσά, ρε γέριμε. Άτε πάλι, άτε πάλι. Όχι να μου λαλείς, άτε πάλι. Και είπαμε να πιώξεις τη μητσά και δεν την έπιωξες ακόμα. Ρε Πέπα, καταλαβαίνεις ότι η μητσά είναι η ασφάλεια μας για το ενίκιο. Τούτη εγκουρούπεθη, μια κρατού και μια νέκρατου. Δεν είναι πράγμα που έκαμε της κυκίτσας, γέ μου. Θα φύγε, τέλειωσε. Μα τι της έκαμε, σιώ. Εγλίτωσε μας που τους κάτους. Αγαπά το ρε. Υποφέρει, καταλάβεις. Μα για ποιον υποφέρει, σιώ. Άτε. Για τον Κοτσούθια. Ναι ρε, για τον Κοτσούθια. Έτσι να σε πιάω τον Κοτσό και να σε κολοσύρνω, ρε. Τι έπαθες, ρε παπά, πάλε. Τι έπαθα. Για πώς είναι η κεφαλή μου, για τι έπαθα. Επίσης δεν κάνε καμιά ανάκριση, πασπάγια είσαι κανένα να σου περάσει. Πολιτσά! Ένα το μουστούνιά στο λαό σου το. Ρε! Πέω πια έτσι μου κάνει το μήτα σου το καβέζι κράτη στο χερούι της. Έτσι το κράτη, κράτη μου το. Έτσι είναι η μέρα σου. Παπά, σταμάτα, εντάξει, έχω παιδικό τραύμα. Συνέχεια αφιφητάς με ότι κάμε λάθος. Ναι. Έχει παιδικό τραύμα, κύριε, κατάλαβες. Έχει παιδικό τραύμα. Εμένα ο παππούς σε βάκια μου τη μουστούνιά και φακούν 7 κουστρουμπέλες και δεν τόλμουν να το αντιμιλήσω. Τώρα εσύ έναν ταντερούι σου κορτάτων, εσύ μου παιδικό τραύμα. Άντε ρε παπά, θα πρακτηθεί για τον καιρό σου τώρα και ότι δεν μπορείς να δεις τον πατέρα σου μες στα μάτια και όταν πας στην Ινδία να πίνεις 7 κουρτουμπέλες, δεν θέλω να σου πω τίποτε. Λάλε ρε λάλος. Άντε μου να σου πω ρε παπά, τι να σου πω αφού δεν μπορεί το πλάσμα να μιλήσει, θέλεις συνέχεια να μιλάς εσύ. Οκ, δεν θα μιλήσω, δεν θα πω τίποτε. Θα κάτσω δαμέ και θα σ' ακούω, λάλε. Ένι χρειάζεται.
L'ora non lo spiaggi di questo cerugno di questo cavè. Se non è che mi starà, è che mi c'è di punto sotto. E altre papà, se ne caga di corazzo, adesso la sua di poter. Le lare la rossure, la lega di te che mi starà. Τι θα γίνει με τις θάλασσες της γαλάζιας ρε Μαϊρά? Να μου θέλει να γίνει ρε Μαϊρά. Δεν μπορούμε τον να μου σηκεί να ακούσουμε στο μάδρε. Έστω σας μπορείτε. Να μην όμως είναι έστω σας έτσι δεν μπορείτε. Άντρε φίλε, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλά. Τώρα θυμίζεις γιατί είμαι φίλος σου. Εγώ ρε, εγώ ξέχασα καμιά φορά, εσύ που ξέχασα ρε. Εγώ δεν ξέχασα ποτέ μου αρτεμάκι. Είναι εσύ που σου έτοιμο να με πουλήσεις για μια κόμενα. Μα πότε να σε πουλήσω ρε, για ποια κόμενα να σε πουλήσω ρε. Ναι ρε, ναι, ναι, εσύ που μου λάντες πριν ότι είναι 5 λεπτά μόνο μου μέσα και κόλλησα τις ημίσεις μου. Το ημίσεις μου δεν το καταλάβω ρε Γιάννη. Δεν καταλάβεις, είναι όπως να ρωξάμε να βριάζεις τώρα. Εσύ καταλάβεις ότι στο ξύλο από κύριο που σου τόσο ρε. Να μου γελάζεις εμένα ρε. Ρε πάρ' το απόφαση ρε. Τη ζωή ξέχαστη. Έφα μας τόσο φρόνι. Μα ποιος σου φρόνι ρε, μας είπε τώρα. Ρε να θέλει ο Γιάννης να κάνει έναν έτσι το δαχτυλίν του. Η ζωή εντάχτη μου ρίξαν το παυτό να πούμε. Τι είναι να γίνει με τη μουσική? Να πού εθωρείς εμένα, να τζαμπίνει πέτου. Πέτου εσύ αμέσου καμνή κόπο και που τα αύριο πέτου κανονίζουμε και ως καμνητίδα μέσα. Είναι κατάλαβα ρε. Τι είναι κατάλαβες ταν κόπος να βάλεις νερό μες στο ψυγείο? Για σένα ταν κόπος. Οκ, γι' αυτό λέω που τα αύριο μοιραζόμαστε τα όλα και επίσης μπαίνει και ωράριο για τις μουσικές, οκ. Οκ. Όπως επίσης και για τις επισκέψεις. Ποιος είναι ρε? Μωρά! Είναι η κυρία Αναστάζη, άνοιξε καλά που είναι ρε. Χάρη σε όλους σας. Μωρά, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Μα το κινητό? Το μήνυμα του κινητού, παιδί μου. Ακούστε και πέτε μου τι να κάνω. Στο Λονδίνο σε έψαξα. Στην Ουάσιγκτον επίσης, μάταια, δεν σε βρήκα. Στο Παρίσι περίμενα, ούτε και εκεί σε είδα. Στη Μαδρίτη, στην Κοπεχάγη, στο Όσλο, στη Χάγη, στη Μόσχα, στη Βαγδάτη. Τίποτα. Βαγδάτη, Βαγδάτη, σούρχομαι. Θέλω να σε κατακτήσω. Σούρχομαι. Να λεπτό, κύριε Αναστασία, μα έστειλες σου μήνυμα τον Μπούς. Α? Έστειλε το εις τον Σαντάμ και σανταλωθήκαν οι δορυφόροι άλλοπος. Τι λέγεται καλέ. Ο Σοκράτης, τι θα θέλει να κατακτήσει τη Βαγδάτη ο Σοκράτης. Ξέρω εγώ ένα που θέλει να κάνει τη Βαγδάτη. Εγώ κοινό που ξέρω είναι ότι γύρισε ο κύριο τόσου τόπου, επίεμποδα, επίεμπο εκεί και ξαφνικά θυμήθηκε με. Στέλνει μου ένα μήνυμα και εγώ κάθομαι να μέσα αντιχανταγωμένη και περιμένω. Α, όπου γεννάσαι, άκουτον. Ποιο? Το Σοκράτη. Το Σοκράτη, και από πού το βγάζει τούτο? Είμαι απλό κύριε Αναστάζια μου. Βαγδάτη, Βαγδάτη, θέλω να σε κατακτήσω, σούρχομαι, λαλή. Καλά, εγώ τι σχέση έχω με την Βαγδάτη? Θέλει σε πάρα πολλά, κυρία Αναστάζια μου. Πάρα πολλά, όπως θέλει και ο Μπούστη τη Βαγδάτη. Άντε ρε! Ναι, αλλά του κύριου Μπούς ζει η μάμα του. Ζει. Έχεις με το γιο σαν την κουλούφα ρε και να μου πεις έχεις με και πως με έχεις. Εόι ρε πέτα, εόι και σαν την κουλούφα σιό. Ούλα κι ούλα, αλλά την αχαριστία δεν την αντέχω. Κι αναχαριστία ρε, ρε με τα ριάλια που έχεις. Έπρεπε να έχουμε τούτη την τρύπα, α. Ποια τρύπα? Την τρύπα που μηνίσκουν. Ρε πέπα, τούτο το διαμέρισμα λέεις το τρύπα σιό. Ναι ρε, τρύπα ρε. Εθωρίζουν τα σπιταρώνες χτίζουν οι Κυπρέοι. Σπιταρώνες. Ναι, λένε τις τράπεζες οι σπιταρώνες, ρε Πέπα. Χρεώνονται για να χουμίζονται. Εν το ξέρεις. Ναι, ναι, χρεώνονται, ξεχρεώνονται. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι ανθρώποι που τους γοράζουμε και πουλούμε τους με τα ριάλια που έχουμε ζουν μέσα σε σπιταρώνες και εμείς ζούμε μες το διαμερίσμα τούδι. Αύριο, αύριο μπορεί να γεννήσω το μωρό. Πού είναι να το βάλουμε, α, πέμ. Μες στο Κάρικο δεν θα το πάρουμε το μωρό, ρε Πέπα. Κι άμα βγει που το Κάρικο. Εμείς την Παρπατούσα να το βάλουμε. Κόσα μου, διαμέρισμα ρε φορεί, δεν μπορώ τόσο.
Δεν καταλαβώ ότι μπορεί που στιγμή σε στιγμή να γεννήσω και... Φίλε μου, τη βαλίτσα του με τα ρουχούθια του, εντύπτει την έσασα του μόνο. Γιατί έντυνε σας εσύ. Δεν ξέρω. Ψυχολογικό να λόγω. Ξέρεις, δεν θέλω να σκεφτούμε ότι να γεννήσω σε τη ηλικία. Έλα ρε Πέπα μου, έλα ρε Πέπα μου, με φάσε μάνα μου, είσαι τίποτε μωρό ρε Πέπα μου, φάσε. Δεν είσαι είσαι, επειδή δεν είμαι μωρό και φοβούμε. Κικό, ξέρεις να που σκέφτομαι. Ναι. Να πάρουμε τους μητσούς πάνω και να σύρουμε τους τοίχους και να μην ίσκουμε σε όλο τον όροφο εμείς, α. Να που θέλεις του όλο τον όροφο να παίζεις μάπα. Δεν μα πάρε, θέλουμε δωμάτιο για το μωρό. Ο κύριε λέει, σωρέμε, παρά μωρό τόσο, θέλει δωμάτιο μόνο του τώρα. Για όνομα του Θεού. Να χαρείς, με νευριάσεις, έχασα που έχασα τον ύπνο μου, σιώπα τη γλώσσα σου. Είσαι εσύ που σε τι χάνεις, εντάξει. Ρε το πουλί που πουλί, ρε. Και μάσετε να χτίσει την φωλιά του πριν να γεννήσει. Βάλει τα φτερούθια του, βάλει τα χορτούθια του. Μπορεί να μου κάνεις κρ, σύντυχε. Ρε Πέπα, εν είσαι εσύ που μου είπε να σιωπήσω σιω. Τώρα λαλό σου σύντυχε. Ω, αν και βρέθετε η ίσια σου εσένα. Ναι ρε, νη βρέθετε η ίσια μου. Και η κουζίνα ρε, εν κουζίνα του τι πόχουμε. Ναι μου. Θέλει άλλα. Ε, Πέπα, σταμάτα να λαλείς πελάρες, αρκετά σε άντεξα νομίζω εγώ. Είναι πως η κουζίνα πασιόν. Θέλει άρμα ρούσκια και μου. Δεν έχω που να βάλω τα πράγματα. Έχω τα και κρέμονται ποτζί και ποδά. Αύριο μπορεί να γεννήσω, θα τα πιάνει το μόνο για τα σύρνει ουλα κάτω. Ε, ας τον να τα σύρνει, σιό. Και ποιος είναι τα συνάει. Εγώ ρε Πέπα, να τα συνάω εγώ. Εσύ, πουλή μέρα γυρίζεις ποτζί και ποδά, πάλι εγώ να τα συνάω. Ε, σύνατα ρε Πέπα, σύνατα, η δουλειά σου πια μπορεί δηλαδή. Τώρα, ας σου την δόκο που πάνω ένα χωάδικο. Θέλω να πω, να σε έσω ρε Πέπα να γλέπεις το κοπελούι. Α, ναι, να γλέπω το κοπελούδι, να μαϊρεύω, να σαρίζω, να σφουγγαρίζω, να πλυνίσκω, να απλώνω. Ε, τι θέλεις να κάνω εγώ ρε Πέπα, α, αφού δουλεύω εγώ. Να μου πιάσεις γενέκα. Να σου πιάσω, σύγουρα, εντάξει. Α, δε το ρε, μόλις άκουσε η γενέκα με ριάλια σκέφτηκε με τίποτε εδέχτη. Να με είπα του να σύρουμε τους τοίχους δεν εδέχτη. Είπα του να αλλάξουμε την κουζίνα, δεν εδέχτη. Μόλις άκουσε η γενέκα, δεν εδέχτη. Πού πάεις, α, Ελλάδα, όχι να φεύγεις να μας σου λάλλω την αλήθεια. Δεν είναι την αλήθεια μου, μουλάρεις, σαν πεντάρες που μουλάρεις. Πεντάρες που σου λαλώ. Ε, τότε θα μου πιάεις γενέκα, ρε. Αλλά θα φτιακώσω χρόνο. Άκουσες, φτιακώσω. Ρε, ο 23 ευρώ. Κι εγώ σου βρω να σε άμα να αποφασίσω να σου ειδόκω μες στο Ζηνίκι, ένα σου ειδόκω ρε. Πολύ μωρέ παπά. Αν θα μαρκέψεις τώρα δεν είναι με τη δόκη μες στο Ζηνίκι, όταν είναι με κολοσσύρνης πογκότσο θα σηκωστώ να φύγω που θα μέσα θα λαλώσω το α. Πάτε ρε φύγε. Φύγε να σε δω. Οκ, καληνύχτα. Κάτσε κάτω ρε, πότε θα σηκωθεί να φύγεις. Και με φωνάζει να ξυπνήσει την πολίτσα και να θέλει να φάει πάει. Εγώ φωνάζω, έχει μια ώρα που παουρίζεις ρε παπά. Παουρίζω γιατί παουρίζω ρε σοφουναγιά. Ήρθα τα μέμ και βρίσκωσε με το τσιαρούν και το βισκούδι. Έτσι με καλά μωρό ρε παπά. Οκ ρε, να σ' αφήσω να κέψεις και το χασίσι. Τι σκέφτεσαι έτσι τα χασίσια τώρα, ρε παπά. Βεβαίως έχω ρε. Αρκέψεις το τσιαρού, είναι ύστερα το ισκούδι και ύστερα το χασισούδι. Άντε ρε παπά, κάνει, α, κάνει. Όχι να μου λαλείς εμένα, κάνει, ρε σοφωνάκι. Ρε σοφωνάκι, να χαρίσα, ήταν πολλά τα μάτια μου εμένα, ρε σοφωνάκι. Ήστερα η νέκα κοτσιά μου, η νέκα περήφανη, ρε. Και λέει μου, κύριε, κάτω να χαρίς. Πιάς το γιο μου και κλείς το φυλακή, γιατί δεν τον αφήνεις έξω, ένα πεθάνει που την ηρωίνη. Άντε, πιάμε και στην ηρωίνη τώρα. Ε, το ένα φέρνει τ' άλλο, ρε παπά. Άντε, ρε παπά, κάνει, πάπια, πιάνε. Κάτσε κάτω. Πέ μου τι έγινε και μες το κάτω. Τυχαία, παπά. Τυχαία, παίρνουν που ζάμε και κάτσα τυχαία. Πα, τυχαία, κάτσες τυχαία. Και τυχαία σου πιάνε το χερούι σου και τυχαία την έκατσες που κάτω. Εν την έκατσα που ποτέ, okay. Έτσι και μην μέρος είσαι. Σαν τους σήμερα άλλη δουλειά που να μιλάτε που το πόπα είναι και καμπνέτε. Κάνετε ρε γυναίκα πας στα γόνατα σας ρε. Και πέπετε τις μήνυμα που το κινεί τώρα. Ναι, ενώ τον καιρό σας. Ναι ρε. Τον καιρό μας ώστε να πάω το μήνυμα και αρτί το χαπάρι, έκανα τη δουλειά και πιένα σου και πέσα τον αγάπα. Τώρα μιλά, κάμε τα ούλα που τα μόβαλ. Εντάξει, μα είπε τα εκτονώδη να παραπέφτουμε. Κάτσε κάτω, ρε, πώ να παραπέφτουμε. Πέμπουν, ρε, πρώτα, πια έμπουν. Έτσι σου πέρι, μάμα μου, να πάει η ζωή στην κάτοικο στον πεθιόν, οκ, αλλά δεν έχουμε τίποτε. Αν εσύ είναι τίποτε. Όχι. Γιατί κράτο το χερούι, σου έτσι να σου βγάλει την τύχη. Μπράβο, έπαιρνε μου, εδώ κάτσε το χερούι μου, βγάλει την τύχη. Ρε, μα ποιον περιμένει, ρε.
Μα γιατί κανένας δεν με πιστεύει και εμένα, γιατί κανένας δεν με πιστεύει. Παπά μου, λάλο της, εγκαθώστε με στο καφέ, οκ, οκ, τσοραλί μου. Διάζουμε το χέρι σου να σου βγάλω την τύχη σου, ενώ μετά να δεις πως σου το δύο. Ντακίλη πίρκα βρίσκεται σήμερα ρε. Ντακίλη πίρκα βρίσκεται ρε, εμείς τον καιρό μας. Άντε ρε παπά, θα μαρκέψει και τον καιρό σου κανεί, α, θέλεις να μου πεις τίποτε, με μου πεις τίποτε. Καληνύχτα, εμείς τα ξαναπέ. Τι να σου πω ρε, εχαρτώσε με την κόρη του Μάπουρου ρε. Την κόρη του Μάπουρου του πιο πλούσιου ανθρώπου της χώρας ρε. Και κάμε στα θάλασσα ρε. Τι θέλεις να κάνω ρε, εντάξει, αγαπώ την Κικίτσα, αλλά σπάσι με. Σπάτησε διότι δεν της έχω πιστεί στον άρα μου την αρχή. Δεν μ' ακούσες εμένα, έθελε με μένα. Παπά, δεν είναι για σένα που μιλούμε, είναι για μένα. Ναι ρε, να μιλήσουμε για σένα που τα κάνεις μαύρα και γέννη. Εντάξει, όλα δεν κάμα τα μαύρα και γέννη, δεν κάμα τα θάλασσα, πάρα πέσω να τεχάλω. Κάτσε κάτω ρε, μπορεί να παραπέσει. Πέ μου ποιος είναι ο κύρις της του. Τι ζωή ρε, κοιμημένε. Που θέλεις να ξέρω τον κύρι της ζωής. Ρε, και είναι με μια γκορού στο καφέ και ξέρεις τον κύρι της ρε. Γιατί να ξέρω τον κύρι της ρε. Μα είναι δυνατό ρε, και είναι με μια γκορού και δεν ξέρεις τα παππούλια είναι δικά της ρε. Μην τα πείτε τώρα. Γερμανού. Γερμανού είναι τα Γερμανού. Γερμανού ρε, μα ξέρω εγώ μιου Γερμανού, Γερμανού! Ρε μα σε χάχα ρε, του σωλή του Γερμανού ρε, ξέρω ο κύριος ρε. Είναι ρε, ο κύριος της δεν ξέρει που να βάλετε δίρε ρε. Εσύ παμπόρκα ρε ο κύριος της. Παμπόρκα. Ρε εσύ παμπόρκα ρε, το πια ρε πρέπει να παραβάλεις ρε. Όχι επίσης και πιάνε μου την αντζούια του άπουρου ρε, και εσύ που τότε που μας παίζει τον μύρμυλο ρε. Πιάσε την τηλεφώνο τώρα. Μα πια ρε παπά. Τη ζωή ρε, πιάσε την τηλεφώνο τώρα. Πιάσε τη ρε και ρωτά την κόρη του Γερμανού του σωλή ρε. Ρε παπά, δεν λένε στέλια ρε παπά. Λαλείς με τώρα να πιω την κοπελούα και να τη ρωτήσω αν τον παπά της λαλούν το σωλή, μα ξέρεις είναι τα ώρα ένι. Είναι τα ώρα, πέψα την μήνυμα. Μα τα μήνυμα ρε παπά. Πέψα την μήνυμα από ούτε τα SMS ρε. Ρε παπά, τσουκώνεις ώρες ώρες, τέλειον. Α, τώρα έπιασα το νόημα του μηνύματος. Πότε ρε. Λοιπόν, προσέξτε πολύ καλά, γιατί μου πάρα πολύ καλό στα νέα. Μα και εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στα νέα, και φεύγει μου νέον εμένα, αλλά του το πει και συνέχεια. Στα νέα ελληνικά εννοεί, κυρία Στάζη. Πότε ρε! Έπαιρνε ένα φύγει από πόσα να κοιμηθούν, ποιο θα ρωτά. Α! Μα πού να κοιμηθούμε, να κάνουμε υπόψη με το ταούλα που γυρίκαμε, που την πέπε στο Σοκράτη, μπει! Ελίγο πιο σιγά, please! Τι να μπορέ, ζωή, μπορούμε να μιλούμε μέσα στο διαμέρισμά μα. Αρτεμάκι μου, ξέρει τι ώρα είναι. Περίμενε, αγάπη μου, ένα λεπτό να μάθουμε το νόημα του ποίηματος. Ποιο ποίηματος? Να σου πω μετά. Αρτεμάκη, πάτε πάρα κάτω. Δεν μπορώ τώρα, κύριε Αναστάζια. Γιατί? Γιατί είμαι εγώ εδώ με Αναστάζια μου. Οκ, παιδιά, δεν θέλετε ούτε για να λέμε. Οκ. Όχι, εγώ και... Κλεισμένα αρχίζεις εσύ το εγώ, εντζέ, ένα πέσιο. Οκ, σας δω τα πράγματα μου και φεύγω. Μα είναι εδώ, εγώ εντζέ. Εγώ, εντζέ. Να σου πω να μου να κάνεις, ό,τι θέλεις, κάμε. Πασάμε να σου παίζεις το πολλά cool ρε Αρτεμάκη. Δεν το παίζω cool Γιάννη, είμαι cool. Όπως θα είσαι cool, το λοιπόν ρε Αρτεμάκη. Έτσι σηκωθείς και φύγεις ζωή που τα μέσα, αρκέψεις το κλάμα θα σε σπάσω λαλό σου. Όχι αγάπη, μην το φοβάσαι, εσκλήρινε τώρα. Θέλει ακόμα λίγο. Άντε Αρτεμάκη, να μου πεις το νόημα του ποιηματός. Λοιπόν, προσέξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτές τις πολυσούλες που είπε, τούτος ο κύριος εγύρισε τις σούλες. Όλα δηλαδή, Κοπεχάγη, Λονδίνο, ξέρω. Πάρα κάτω, τούτο μην καταλάβαμε το. Κάθε πόλη είχε και μία γκόμενα. Τι! Περίμενε, κύριε Αναστάζη, όταν λέω είχε μία γκόμενα, δεν τον εγεμίζαν και γι' αυτό έπινε από πόλη σε πόλη σε πόλη. Εγεμίζαν τον έντονε γεμίζαν, δηλαδή γύριζαν με τη μια και με την άλλη. Ναι, κύριε Αναστάζη, δεν τον εγεμίζαν, λέμε. Καλό μου, τίποτε καλοπούλα. Έλα με φύγει να σπάω, θα σου κάνει. Μα τι να μου πεις άλλο, τι να μου πεις άλλο. Αφού τώρα είναι το καλό, κύριε Αναστάζη. Τι λέει. Ναι, τι λέει. Φτιάμα στο τέλος. Βαγδάτη, Βαγδάτη, θέλω να σε κατακτήσω, σου έρχομαι. Μπράβο, είδες. Είσαι το αποθυμένο του, κύριε Αναστάζη. Όπου πάει, σκέφτεται σε. Βέβαια. Γι' αυτό λέει Βαγδάτη, Βαγδάτη, σου έρχομαι. Όχι, θέλω να σε κατακτήσω που λαλή, κύριε Αρτεμάκη, και το σου έρχομαι που σας είπα εγώ σε μια ώρα που σας το είπα το πράγμα, και τώρα λαλείς μου ότι λαλείς μου. Έλα ρε εσύ ρε, θέλει τα δύσκολα ο άνθρωπος, αρέσκομαι. Θέλει τα δύσκολα, αφήσει τον Νάρτη και να σου τον κάνω εγώ να κλώνει καντούνι. Θα πηγαίνει με τα τάσια να πηγαίνει. Με τα τάσια. Έχασες κάμω το χατήρι να φύγει, οκ. Αγάπη μου, θέλεις φύγε, θέλεις μείνε, οκ.
Μπες το τσέκαμε στο. Τραγουδάς σε κέντρο. Εντάξει, Κυριακή Κιμάπ. Τώρα δεις να μου να σου κάνω όμως εγώ, Κυριακή Κιμάπ. Εσύ φορναγή. Εν κόρη του Ζωλή τελικά η Μιτσάρη. Μα ποιά ρε, παπά. Η Μιτσά που σου κράνε το χέρι σου μες στο καφέ, εν κόρη του Ζωλή του Γερμανού πως ήταν παμπόρκα ρε. Ε, που δεν θα ξέρω αν εν κόρη του Ζωλή του Γερμανού πως ήταν παμπόρκα ρε, παπά. Εν την έπιαν να ρωτήσεις ρε. Όχι, εν την έπιαν, δεν μου να πιω να σου πω, είσαι η κόρη του Ζωλή του Γερμανού. Ναι ρε, την πιάν να ρωτήσεις ρε, ξέρεις την περιουσία ρε, σου γυριστή ρε. Ό,τι θέλας, δες σου γυριστή ρε, παπά, εντάξει. Ρε, σοφρονάκι. Έτσι και πήρες την κόρη του Ζωλή του Γερμανού, εσάστηκε και σου, και τα αγκόνια σου, και τα δισέγκονα σου. Άτε ρε, παπά, κανή, εντάξει, φεύγω. Ελά, ρε, πού πάει, ρε. Φεύκο και με μου πεις κουβέντα, εντάξει, φεύκο! Ε! Έφυγες νωρίς και όλα μείνανε στη μέση. Ό,τι και να πω, ακροβασία στο κενό. Τόση μοναξιά σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δε ζω που να μη φαίνεται. Να σε κατακτήσω. Σούρχομαι. Πάλε Μαδρίτη. Πάλε Μαδρίτη. Πες τη Μαριά με Μαδρίτη. Έλα Μαδρίτη. Θέλω να πάω γι' αυτό. Θέλω να πάω. Και τη Ισπανία υποστηρίζει. Στη Μαδρίτη, στην Κοπεχάγη, στο Όσλο, στη Χάγη, στη Μόσχα, στη Βαγδάτη. Αρθυμάκι μου, ξέρεις τι ώρα είναι. Περίμενε, αγαπημένα, ένα λεπτό να μάθουμε το μήνυμα του πίθατο. Τι λαμάτια.
πιάσα το νόημα του ποιήματος. Μηνύματος, ρε. Του μηνύματος, αφού κολλάω μηνύμα. Α, τώρα έπιασα τον. Α, τώρα έπιασα το νόημα του ποιήματος. Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι αφήνεις ένα φίλο της αφού το παρατήρι. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζια φουρά την ούλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.